Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Επιστρέφω με ένα βίντεο που έχει λίγο απ' όλα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από το make-up, που νομίζω ότι η σκιά μου δεν είναι συμμετρική. Όχι, φταίει ο φωτισμός. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν από το make-up. Σε αυτό το βίντεο θα σας παρουσιάσω τρεις παλέτες με σκιές με διαφορετικές τιμές και θα σας πω τη γνώμη μου για την κάθε μία. Ξεκινάω από την παλέτα της Bobbi Brown που αγόρασα πάνω στο αεροπλάνο πηγαίνοντας από Νέα Υόρκη, πού πήγα, Βουδαπέστη, ναι, και έχει μέσα 4 και 4 8 σκιές, είναι αυτές εδώ. Η κάμερα δεν κάνει zoom, πειράζει. Οι σκιές είναι Star, Iced Blue, Orchid και Petal. Που όλα αυτά είναι Sparkle και Shimmer, και Ivory, Cement, Baby Pink and Espresso, που είναι απλές matte σκιές. Η Sparkle έχει μέσα και ένα πάρα πολύ ωραίο πινελάκι της Bobbi Brown. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι συνθετικό για να κάνετε απλά που λέμε pat. Και αυτό εδώ είναι για να κάνετε και blending. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ μαλακό. Λοιπόν, οι σκιές ξεκινάμε και είναι αυτές εδώ. Τα χρώματα δεν φαίνονται καθόλου καλά, γιατί ο φωτισμός είναι απέσιος εδώ μέσα, αλλά από εδώ μακριά ίσως κάτι να φαίνεται. Έχουμε ασημί, ανοιχτό μπλε, βιολετή, λιλά και ροζ, όλα στα sparkle. Και τραβάτε το από κάτω και βγαίνουν οι άλλες σκιές, που είναι οι απλές, δεν έχουν δηλαδή καθόλου shimmer. Και έχουμε ένα πολύ ανοιχτό χρώμα για highlighter, ένα για το crease που είναι... Για εδώ πέρα δηλαδή, που είναι ένα ανοιχτό, πολύ ανοιχτό καφέ, της όχρας σχεδόν, της λερωμένης άμμου θα έλεγα. Ένα ωραίο ροζ δερματί και το μαύρο που μπορείτε να χρησιμοποιείτε και σαν eyeliner. Αυτές οι σκιές ενώ δείχνουν εντελώς μη εντυπωσιακές, είναι πάρα πολύ καλές σαν ποιότητα και με το κατάλληλο primer κρατάνε ώρες. Είναι πάρα πολύ καλές. Συνεχίζω μετά με μια άλλη παλέτα, της CoverGirl, την οποία την πήρα από τη Νέα Υόρκη και την πήρα 6,29, δηλαδή 6,5-6,30 δολάρια, που είναι ελάχιστη τιμή σχετικά, και έχει αυτές τις 4 σκιές. Πάρα πολύ ωραία χρώματα για κάθε μέρα. Έχουμε ένα ανοιχτό χρώμα για όλο το βλέφαρο και μετά διάφορες αποχρώσεις του καφέ. Για να βάλετε στην, κάνετε τη γωνία και τα λοιπά, καθημερινή. Μία σκιά που, αυτός ο θόρυβος είναι η Σούζη, θα σας γνωρίσω σε λίγο. Μια παλέτα που όλοι πρέπει να έχουμε, τέτοια χρώματα δηλαδή, θα μας σώσουν. Γιατί είναι χρώματα που τα φοράμε κάθε μέρα. Και επίσης είναι πάρα πολύ φτηνή, 6,30. Τώρα δεν ξέρω στην Ελλάδα αν υπάρχει κάτι σχετικό. Στην Ελλάδα λοιπόν στα H&M, ούψ, έπεσε το πενελάκι, δεν πειράζει, η υγεία, πήρα αυτή την παλέτα. Πρέπει να την πήρα πάρα πολύ φθηνά. 4 ευρώ νομίζω κάνει, 2 ευρώ θα σας γελάσω. Και έχει ένα σκούρο καφέ σχεδόν μαύρο. Σκούρο καφέ βασικά είναι. Ένα λίγο πιο ανοιχτό καφέ. Ένα λίγο πιο ανοιχτό καφέ. Και ένα ίδιο με το χρώμα για όλο το βλέφαρο. Κάτσε κάτι έχω εδώ. Εντάξει. Και αυτή η παλέτα έχει 4 χρώματα. Σχεδόν ίδια με αυτήν είναι στα χρώματα. Για κάθε μέρα είναι πάρα πολύ καλή. Είναι αρκετά μεγάλες οι σκιές σε ποσότητα. Και από ποιότητα, χωρίς πλάκα, δεν μπορώ να πω ότι έχουν άσχημη ποιότητα. Δηλαδή, πραγματικά, δεν ξέρω, δεν χρειάζεται να πάρετε κάτι πιο ακριβό, δηλαδή. Αν έχετε καλά πινέλα και ένα καλό primer ή ένα καλό concealer από κάτω, με αυτές τις σκιές μπορείτε να βγάλετε ένα ολόκληρο χειμώνα, καλοκαίρι, φθινόπωρο, ό,τι θέλετε εσείς. Και χωρίς κανένα πρόβλημα, δηλαδή πολύ οικονομικά, μια και έχουμε την κρίση. Λοιπόν, το δεύτερο πράγμα που θα μιλήσω στο βιντεάκι μου είναι η Σούζη. Σας υποσχέθηκα ότι θα γνωρίσετε το σκυλάκι μου και λοιπόν τώρα σας το φέρνω. Σούζη, η Σούζη παίζει με κάτι που βρήκε κάτω και γι' αυτό δεν θέλει να έρθει. Αλλά θα έρθει τώρα στην κάμερα για να σας γνωρίσει. Να λοιπόν η Σούζη. Σούζη. Η Σούζη θα σας γνωρίσει τώρα. Έτσι. Αυτή είναι η Σούζη μου, είναι το σκυλάκι μου, που είναι, όπως βλέπετε, πάρα πολύ ήσυχο σκυλάκι και πάρα πολύ καλό. Και θέλει να φάει τις σκιές μου τώρα, γι' αυτό πάει προς τα μπροστά. Σούζη, να εδώ είναι η κάμερα, δες. Σούζη,
Να την είναι η Σούζη. Είναι πάρα πολύ καλή. Την έχω μέσα στο σπίτι. Και την αγαπώ πάρα με πάρα, πάρα πολύ, Σούζη. Πες γεια σας. Γεια σας, κορίτσια. Γεια σας, γεια σας. Να, τη μεγλήφη, Σούζη. Σούζη. Δώσε φυλάκι. Μπράβο του κορίτσι μου. Αυτή είναι και η Σουζίτσα. Ό,τι θέλετε να ρωτήσετε σε σχέση με σκυλιά, περιποίηση, υγεία κτλ. Μπορείτε να με ρωτάτε στα σχόλια και αν θέλετε να σας εμφανίζω τη Σούζη πιο συχνά, να μου το πείτε. Αυτή η Σούζη σας χαιρετάει προς το παρόν. Γεια σας, κορίτσια! Το τρίτο θέμα που θα μιλήσουμε σήμερα, και πάω λίγο γρήγορα, η Σούζη θα πάει πάλι να πάρει το παιχνιδάκι της κάτω και να παίξει και να κάνει φασαρία, είναι το δυστύχημα με τα μαλλιά μου. Και δεν λέω ατύχημα, είναι δυστύχημα, διότι όταν έχετε ψαλίδια στο σπίτι και παίρνετε και κόβετε μόνοι σε τη φράντζα, σημαίνει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι δυστύχημα, δεν είναι ατύχημα. Τώρα πολύ δύσκολα θα στρώσει αυτή η φράντζα, θέλει τουλάχιστον ένα τρίμηνο, δεδομένου ότι αυτά τα μαλλιά είναι τόσο μακριά. Είμαι σαν κάτι τύπου, σαν, δεν ξέρω αν είδατε την Ιωάννα της Λορένης σε μια ταινία που έχει Jeanne d'Arc. Πολλοί έχουν ένα περίεργο καπελάκι που είναι μέχρι εδώ και από εδώ και κάτω είναι όλοι ξυρισμένοι και εδώ δεν έχουν μαλλιά. Ξαδέρφη μου είπε να κάνω αυτό το look και εγώ άθελά μου, στο δυστύχημα, τα κατάφερα. Και οπότε τώρα δεν ξέρω τι να τα κάνω. Αυτό το μαλλί δεν στρώνει με τίποτα, διότι εδώ πάνω είναι πολύ κοντό και δεν έχει όγκο. Δεν μπορώ να δώσω όγκο, γιατί εδώ πέρα μετά αυτά είναι σαν ουρές της Ιωάννας της Λορένης. Αν τα βάλω από πίσω, φαίνονται πάρα πολύ κοντά. Τέλος πάντων, ό,τι και να κάνω, το μαλλί μου τώρα είναι σε φάση αφασία. Και έτσι το ξεχνάμε. Περνάμε στο επόμενο θέμα που σας υποσχέθηκα, που είναι το πλέξιμο. Εγώ λοιπόν πλέκω. Και έχω πλέξει διάφορα κασκολάκια. Και θα ξεκινήσω, θα σας δείξω μερικά. Θα ξεκινήσω με ένα πολύ απλό που έπλεξα. Ένα πράσινο, που είναι σε απλή πλέξη. Είναι πάρα πάρα πολύ μαλακό. Το βλέπετε πως είναι. Εγώ τα κάνω λεπτάκι μακριά, μ' αρέσουν έτσι. Τυλίγεται όσες φορές θέλετε γύρω από το λαιμό. Και είναι ένα πολύ ωραίο πράσινο μαλακό κασκολάκι. Για οδηγίες πώς να πλέξετε ένα τέτοιο, ρωτήστε με κάτω στα σχόλια πώς να το κάνετε και θα σας κάνω και tutorial. Με την ποιότητα αυτού του μαλλιού, δεν είναι μαλλί, είναι ακριλικό τέλος πάντων. Έχω κάνει και ένα άσπρο πιο φαρδί, έτσι πιο κάπως ωραίο. Και το φοράω. Αυτό είναι βέβαια πάρα πάρα πολύ χειμωνιάτικο, πάρα πολύ ζεστό, πολύ μαλακό, πάρα πολύ ωραίο. Και το φοράω και αυτό το χειμώνα. Βέβαια, όταν κάνει λίγο περισσότερο κρύο, το κρατάω περισσότερο για τα Χριστούγεννα, μ' αρέσει έτσι, σαν φρασιόνι είναι. Λοιπόν, μετά περνάμε σε ένα λίγο πιο πολύπλοκο σχέδιο που έχω κάνει. Το σχέδιο είναι αυτό εδώ. Το χρώμα είναι του μαλλιού τέτοιο, δηλαδή εναλλάσσεται, είναι μπριμέ. Το σχέδιο απλά είναι αυτά εδώ τα κομματάκια. Και αυτό είναι ροζ και άσπρο. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Δεν έχω βάλει καθόλου κρόσια, γιατί δεν μου αρέσουν τα κρόσια. Είναι χοντρό και είναι νομίζω πάρα πολύ όμορφο. Το σχέδιο δεν το κάνει ιδιαίτερο. Και μετά έχω ακόμα ένα κασκολάκι να σας δείξω. Αυτό τσιμπάει λίγο, γιατί έχει και μαλλί και είναι φτιαγμένο με δύο κλωστές. Μία είναι μάλινη και άλλη είναι αυτή είναι η κλωστή που βλέπετε, η ροζ, η κίτρινη, η μπλε. Είναι η δεύτερη κλωστή που τσιμπάει κάπως λίγο και έχει σχεδιάκι με τρύπες. Και είναι έτσι ένα μπλε. Έχουμε βάλει και λίγα κρόσια σε αυτό. Δείτε τα κρόσια από κοντά. Φαίνεται ότι είναι δύο κλωστές. Και το σχεδιάκι του. Και αυτό, αν θέλετε, μπορώ να σας το δείξω σε tutorial πώς γίνεται. Είναι πάρα πολύ εύκολο και φεύγει πάρα πολύ το αυτό το. Πολύ εύκολα. Δηλαδή, μπορείτε να πλέξετε ένα τέτοιο κασκολάκι σε 4 ώρες να το πιάσετε ζεστά. Και είναι εντυπωσιακό σαν κασκόλ. Γιατί έχει και το σχεδιάκι εδώ, την πλέξη, αλλά και η διπλή κλωστή. Το δίνει έτσι ένα πιο θηλυκό, πιο λιγότερο. Ένα ιδιαίτερο αποτέλεσμα. Είναι πολύ ενδιαφέρον να πλέκετε τα δικά σας κασκολάκια και είναι μεγάλη υπόθεση όταν σας ρωτάνε «Α, τι ωραίο, τι τέλειο που το πήρες» και λες «Το έπλεξα μόνη μου». Το πρόβλημα είναι ότι μετά σας βάζουν να πλέκετε για αυτούς, αλλά θα σας πω στα άλλα βίντεο πώς μπορείτε να αποφύγετε και αυτό. Λοιπόν, περιμένω σχόλια, ερωτήσεις, να μου πείτε τι θέλετε να κάνω tutorial από όλα αυτά που σας έδειξα σήμερα. Θέλετε να σας κάνω tutorial
Ένα μακιγιάζ με αυτές τις σκιές παραδείγματος χάρη, να σας δείξω πώς να πλέκετε αυτό το κασκόλ, ό,τι θέλετε. Απλά ήταν ένα μεγάλο βιντεάκι που μιλούσε γενικά για λίγο απ' όλα. Από εδώ και πέρα θα κάνουμε ειδίκευση στα διάφορα θέματα. Επίσης, ένα άλλο θέμα που θέλω να σχολιάσετε και να μου γράψετε ερωτήσεις, αν σας ενδιαφέρει να κάνουμε, είναι για δίαιτες. Γιατί έχω παχύνει πάρα πολύ. Έχω βάλει 5 κιλά μέσα σε 3 εβδομάδες. Και είναι η πρώτη φορά στη ζωή που μου συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, εγώ παλιά έτρωγα ό,τι ήθελα και δεν πάχαινα ποτέ. Και έχω σοκαριστεί κάπως. Δεν ξέρω γιατί και πώς και τι έγινε. Και μου φαίνεται ότι πρέπει να βρω έναν τρόπο να αδυνατήσω έστω 2-3 κιλά, είναι τουλάχιστον να σταματήσω να παχαίνω, γιατί δεν έχω ρούχα να βάλω. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό το πράγμα που έχει γίνει. Τέλος πάντων, περιμένω τα σχόλιά σας, απαντήσεις σας, ερωτήσεις σας και τα ξαναλέμε. Χάρηκα πάρα πολύ που παρακολουθήσατε ως το τέλος αυτό το βιντεάκι, διότι είναι και αρκετά μεγάλο. Φιλάκια πολλά, γεια σας!